χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκάλια. Μάγεψαν το κοινό με τη φωνή τους ο Βασίλης Κουλάς και η Μελίνα Ασλανίδου στα πολιτιστικά Βαρδινογιάννια. Τσιγάρο στο τσιγάρο, κοιν τα πικρά σου μάτια, στο πατώμα καρφιά. Οι σπουδαίοι καλλιτέχνες έδωσαν το παρόν στη μεγάλη εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του πολιτικού ανθρωπιστή Παύλου Βαρδινογιάννη. Πρόκειται για μια δράση θεσμός για το νησί και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πλήθος κόσμου απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα. Βρισκόμαστε απόψε εδώ σε μια εκδήλωση που είναι στα πολιτιστικά δρόμενα του Ρεθύμνου, Δήμου Ρεθύμνου, αφιερωμένα στα Βαρδινογιάννια, στον Παύλο Βαρδινογιάννη και σε όσους αυτούς που συμβάλλανε και συνεισφέρανε και στηρίξανε και στηρίζουν τη παράδοσή μας. Μαζί με τον αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά, ακόμα μία φορά θα συμπράξουμε. Είναι για μένα τεράστια τιμή, τεράστια χαρά, γιατί είμαι πάντα δίπλα στην παράδοση και πόσο μάλλον δίπλα στην Κρήτη μας που την λατρεύω, την αγαπώ και το έχω δηλώσει, το δηλώνω και χαίρομαι γι' αυτό. Με χορό και ριζίτικα τραγούδια, ο όμιλος βρακοφόρων ξεσήκωσε το κοινό στην Φορτέτζα Ρεθύμνου, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον πλούσιο πολιτιστικό θησαυρό του νησιού. Ο όμιλος φέτος συμπληρώνει 51 χρόνια ζωής, ενώ στέκεται σταθερά δίπλα στην παράδοση και στον πολιτισμό της Κρήτης. Αυτές οι εκδηλώσεις τις αφιερώνουμε στον Παύλο, στον Αίμη, στον Παύλο Ιωάννη Βαρδινογιάννη, που υπήρξε ηθικός αυτουργός μαζί με τον πρώτο μας τον πρόεδρο, τον Ιωάννη του Σταυριδάκη, και ξεκίνησε, ιδρύσανε αυτόν τον φορέα, τον παραδοσιακό, που φέτος εσείς συμπληρώνει 51 χρόνια ζωής, δίπλα στην παράδοση του πολιτισμού της Κρήτης. Η Κρήτη είναι αυτή που είδαμε προηγουμένως, που ακούσαμε προηγουμένως. Η Κρήτη δεν είναι οι λίγοι που μας στενοχωρούν και μας προσβάλλουν. Η Κρήτη είμαστε οι πολλοί που διαφυλάττουμε ως χώροι οφθαλμού ηθικές αρχές και αξίες των προγόνων αυτού του νησιού. Ως ένα οραματιστή και πολιτικό ανθρωπιστή περιέγραψαν τον αείμνηστο Παύλο Βαρδινογιάννη που έχει αφήσει το στίγμα του στον τόπο. Ήταν ένας άνθρωπος οραματιστής, πολιτικός, ανθρωπιστής, ευεργέτης, άνθρωπος. Είμαστε νεκροί μόνο όταν πάρουμε να υπάρχουμε στη μνήμη, στις καρδιές των άλλων. Και ο Παύλος Βαρδινογιάννης παραμένει πάντα ζωντανός, χαραγμένος στη συλλογική μνήμη της Κρήτης, της Ελλάδας. Η εκδήλωση για το κοινό ήταν δωρεάν, ενώ μεταξύ των χορηγών επικοινωνίας ήταν και η Κρήτη TV.